αντιπαράθεση ακόμα και όταν αρνείται θετική ψήφο, γιατί και η άρνηση ψήφισής του θα μπορούσε να περιέχει χρήσιμα στοιχεία. Δυστυχώς, η μεγάλη πλειοψηφία όσων αρνούνται ψήφο ήταν πολύ μακριά από μια τέτοια προσέγγιση. Από την πλευρά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας την πρώτη μέρα ακούσαμε μια δικανικού, θα την έλεγα, τύπου κριτική που αποκλειστικό σκοπό είχε την απαλλαγή πάση θυσία του κόμματός του. Και ακολούθησαν στη συνέχεια βέβαια και πολλοί άλλοι. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος εισηγητής, ήθελα να πω, ότι δεν απαλλάσσονται για τα αδικήματά τους, δεν υπάρχει πολιτική παραγραφή για αυτά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Ανάλογη σε διαφορετικό ρητορικό καμβά η τοποθέτηση του εισηγητή της Δυσή, με κάποιες εσχυντηλές αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην κινδυνεύει να χαλάσει την τύχη ενός ενδεχόμενου καινούριου μελλοντικού προξενιού. Βέβαια, από αυτό το χώρο ο καθένας και το δικό του βιολί, ο καθένας και τη δική του σκόπευση. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, όταν αναφέρονται σε έννοιες όπως μνημόνιο, ύφεση, λιτότητα, ανεργία, πλεονάσματα, δίνουν την εντύπωση ότι έχουν έρθει από το υπερπέραν, ότι δεν είναι του κόσμου τούτου. Είναι κάτι σαν αερικά, εξωγήινα πλάσματα, ξέρετε, σαν για αυτά που κατεβαίνουν καμιά φορά στον ημιτό και αποκαλύπτουν μυστικά. Δεν κυβέρνησαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν διεύθυραν, δεν διεφθάρισαν, δεν κατέστρεψαν. Και δεν μπορούν να χωνέψουν ότι σήμερα κυβερνούν κάποιοι που δεν εννοούν να τους μοιάσουν, που πήραν πολιτικά και όχι μόνο ρίσκα και ανάλαβαν την ευθύνη να βγάλουν την ελληνική κοινωνία όχι μόνο από τα μνημόνια, αλλά και από τη λάσπη στην οποία είχε πέσει για πολλά χρόνια πριν. Και φαίνεται ότι αυτοί οι άλλοι τα καταφέρνουν. Εξίσου στήρα και σκοπιμοθυρική, από άλλη κατεύθυνση βέβαια, η πολεμική του ΚΚΕ. Επαναλαμβανόμενη και εξασθενημένη ηχό που έρχεται από ένα ηρωικό παρελθόν, αλλά αδυνατεί να χαράξει ένα ορατό ελπιδοφόρο μέλλον, δίνοντας μάχες ίσα για τη συντήρηση του κομματικού κεκτημένου. Σάμπως να μην γνωρίζουν ότι η αριστερά σχεδόν πάντα αγωνίστηκε σε συνθήκες που τις επιβλήθηκαν. Εμείς δεν επιλέξαμε την πολυτέλεια να αποποιηθούμε το βάρος που μας ανατέθηκε. Αρνηθήκαμε να κερδοσκοπήσουμε από τη δυστυχία της κοινωνίας. Εμείς δεν ισχυριστήκαμε ότι ο τρίτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης. Αλήθεια, πόσοι από την αντιπολίτευση ήθελαν να σκέφτονται ότι θα τριτώσει το κακό για αυτούς. Ότι έχει απαλλαγή από κάθε ίχνος λιτότητας και από όλες τις ηφαισιακές πιέσεις που είχε φορτωθεί η χώρα. Ότι έχει καταφέρει να αποσυμπιέσει φορολογικά στον επιθυμητό βαθμό κυρίως τα μεσαία στρώματα. Ισχυριζόμαστε όμως ότι με τρόπο συνεχώς βελτιούμενο και οι τρεις προϋπολογισμοί μας πέτυχαν η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή από τους παλαιότερους, με δικαιότερη κατανομή βαρών και με στήριξη των οικονομικά ευάλωτων πολιτών. Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ο τελευταίος που κατατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής και σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα περίοδο οικονομικής, κοινωνικής αλλά και δημοκρατικής ανάταξης. Θέλω να υπενθυμίσω πολύ συνοπτικά δύο ζητήματα που ξεχνάει ή διαστρεβλώνει η αντιπολίτευση, ενδεικτικά της αντίληψης και της πρακτικής μας. Από τη μια μεριά, το κοινωνικό κράτος, οι δημόσιες δαπάνες, η απασχόληση. Παραλάβαμε ανεργία 27%. Σήμερα είναι κοντά στο 20%, το 18% θα είναι σημαντικά παρακάτω. Ολοκληρώθηκε για το 17% το ΚΕΑ με 760 εκατομμύρια, ενώ για το 18% θα προστεθούν άλλα 300 για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Παραλάβαμε σύστημα υγείας, χώρο για μεγάλες business. Δεν είναι τυχαίο ότι η
μετάδοση της Επιτροπής που ασχολείται με τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας είναι από τις πάρα πολύ δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές για τον ελληνικό λαό. Επανιδρύσαμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Προσλάβαμε προσωπικό, εξασφαλίσαμε δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη στους ανασφάλιστους. Για το 18 δεν προβλέπεται καμιά μείωση δαπανών και για το 19, όπως σωστά είπε ο Υπουργός, ο Ανδρέας Ξανθός, πρέπει να υπάρξει μια σαφής αύξηση. Παραλάβαμε εκπαιδευτικό σύστημα με τα σχολεία να ξεκινάνε επί της ουσίας πολύ αργότερα από την τυπική έναρξή τους λόγω έλλειψης βιβλίων και εκπαιδευτικών. Με συνεχή μείωση του προσωπικού και της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν αργώ, κύριε Πρόεδρε. Αποκαταστήσαμε τη σωστή λειτουργία των σχολείων, αρχίσαμε προσλήψεις και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το 18 υπάρχει αύξηση δαπανών κατά 184 εκατομμύρια ή 3,6%. Από την άλλη μεριά, η αναπτυξιακή πολιτική μας την παρουσίασε νωρίτερα αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός, ο Αλέξης Χαρίτσης. Δεν θέλω να επιμείνω και να επαναλάβω τα ίδια. Ανέτρεψε όμως ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, την πρόοδο του ΕΣΠΑ, την πρόοδο του αναπτυξιακού νόμου. Εγώ να πω μόνο, να επαναλάβω, ότι ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος των προηγούμενων κυβερνήσεων είχε υλοποιήσει μόνο το 10% των σχεδίων, με προκαταβολές μέχρι και 100% σε επενδυτικά σχέδια κολλητών, που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και τώρα πρέπει να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταδληθέντα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι βρεθήκαμε εδώ με εντολή του λαού το Σεπτέμβριο του 2015 για να διαχειριστούμε την οικονομική κρίση που ΠΑΣΟΚ, μισό λεπτό και λιγότερο κύριε Πρόεδρε, που Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μας οδήγησαν με τις αποφάσεις τους και την υποταγή τους στα κελεύσματα εκείνων που σήμερα αναγνωρίζουν χωρίς εδώ τις λανθασμένες πολιτικές που παρέα επέβαλαν στον ελληνικό λαό. Δυσφορούν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, καθώς βλέπουν ότι η χώρα μπορεί να πορευτεί σε ένα καθαρό δρόμο σε αντίθεση με τα συμφέροντα των λίγων, των τζακιών, των παιδιών του παραδείσου που παίζοντας με τα χαρτιά του παραδείσου χρόνια ολόκληρα υπηρετούσαν τη δική τους ιδιωτελή ανάπτυξη σε βάρος της ανάπτυξης της κοινωνίας. Το καθήκον της αριστεράς και των συμμάχων της είναι να σταματήσει το φαγοπότι εκείνων των εποχών, να μοιράσει τα ωφέλη με δικαιοσύνη, δηλαδή με αναδιανομή και σεβασμό στους δημόσιους πόρους. Αυτό για κάποιους αποτελεί μεροληψία. Αυτή τη μεροληψία δεν θα την αρνηθούμε, γιατί αποτελεί πυλώνα της ιδεολογίας μας, της πολιτικής μας, του δικού μας προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.